επικριτικοί εκεί της περιοχής, βλέπουμε, έστησαν γλέντι, όπως το ακούτε, έστησαν γλέντι για τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Βλέπουμε εδώ πέρα τα μέλη της αδελφότητας Κρητών Πειραιά ή Ομόνια. Λοιπόν, έστησαν γλέντι, μαζεύτηκαν, τραγούδησαν, ευχήθηκαν, μπήκαν στο κλίμα, βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες εκεί και χόρεψαν βέβαια, χαρακτηριστικές φωτογραφίες και πλάνα. Η αλήθεια είναι πως είναι από τους πλέον δραστήριους συλλόγους σε επίπεδο Αττικής. Έχουμε συνδεθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα πάμε, Εύη. Στον κύριο Θεόδωρο Τσόντο, είναι ο πρόεδρος της αδελφότητας Κρητών Πειραιά, η Ομόνια. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Πώς είστε? Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα τον Πειραιά. Καλησπέρα στο Κρήτη TV. Καλησπέρα στο Κρήτη σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Την περίοδο... Εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που πάντα μας θυμόσαστε, εμάς τους απότιμους εδώ στον Πειραιά και στην Αθήνα, και πάντα μας παρουσιάζετε, μας προβάλλετε στην Κρήτη και μας βλέπουν οι δικοί μας άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι υποχρέωσή μας. Έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή επικοινωνία εκεί με τους κριτικούς του Πειραιά και αναμένεται να έχει και συνέχεια. Για πείτε μας λίγο, εορταστική περίοδος. Φαντάζομαι κάποιοι θα κατέβουν στο νησί. Θα κατέβουν, πάντα στην γιορτή κατεβαίνουμε, βέβαια. Ωστόσο, κάποιοι θα παραμείνουν. Κάποιοι θα παραμείνουν και στον Πειραιά. Γιατί είμαστε και μεγάλο συμβούλιο και πολλά μέλη του συλλόγου. Είμαστε 21 άτομα διοικητικό συμβούλιο. Για πείτε μας λίγο, τι περιελάμβανε εκεί η εκδήλωση που στολίσατε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας? Μια απλή εκδήλωση. Ήταν απλώς πάντα το βρίσκω την ευκαιρία να κλειδίσουμε λίγο. Αυτό που θέλει πιο πολύ η νεολαία. Στολίσαμε ένα δέντρο μικρό στον πρώτο όροφο που κάνουν τα μικρά παιδιά και ένα δεύτερο δέντρο μεγάλο στο ισόγειο που είναι η είσοδο που μπαίνουμε στο σύλλογό μας. Αλλά αυτό συνοδεύτηκε με ένα μεζέ. Δηλαδή, κάναμε και μερικά σουβλάκια, τους πήραμε και 200-300 σουβλάκια τα παιδιά να φάνε που τους αρέσει πιο πολύ από τα αγγλικά. Και είχαμε και ζωντανή μουσική, τα παιδιά της μουσικής και της λύρας. Εκεί παίξανε κατευθείαν τα ίδια τα παιδιά και χορέψαν τα υπόλοιπα. Και κρατήσαμε ένα γλέντι μέχρι αργά το βράδυ 10 η ώρα. Ξεκινήσαμε από τις 7 μέχρι τις 11. Είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία που έχουμε χτίσει, που έχω δημιουργήσει, πρόεδρε. Και βέβαια επιτακτική ανάγκη αυτή η σύλλογη των Κρητών σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στον Πειραιά που είστε και υπερδραστήριοι, να στηριχθούν με κάθε τρόπο, είτε από την αυτοδιοίκηση, είτε από το κεντρικό κράτος. Ναι, εντάξει, εμείς εδώ στον Πειραιά έχουμε και έχουμε στήριξη, έχουμε και από το Δήμο, έχουμε και από χορηγούς, έχουμε, δεν έχω παράπονο, βέβαια είμαστε και ο αρχαιότερος κρητικός σύλλογος. Έχουμε δικό μας κτίριο που είναι ένα κτίριο 530 τετραγωνικά, οπότε έχουμε τρεις ορόφους και ταυτόχρονα να κάνουμε και τα μαθήματα ή μουσική ή θεάτρου ή χορού, όλα αυτό, και έχουμε χώρο να μαζευόμαστε. Εμείς αυτά τα πλεονεκτήματα τα έχουμε, άλλοι σύλλογοι όμως δεν τα έχουν και έχουν μεγάλες δυσκολίες, ειδικά αυτοί που πληρώνουν ενίκιο. Υπάρχουν. Αλλά είναι απαραίτητα να μείνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και σε όλο τον κόσμο. Γιατί παντού υπάρχουν οι δυσκολίες. Επειδή εμείς ανήκουμε και στον Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών και μιλάμε μεταξύ μας σε όλες τις υπήρους, βλέπουμε ότι έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στο εξωτερικό από ό,τι έχουν στην Ελλάδα. Ότι πολλοί πατρεύονται και δεν έχουν και γυναίκα Ελληνίδα ή Κρητική. Οπότε είναι πιο δύσκολο να συμμετέχουν στα ίδια τις παραδόσεις της Κρήτης μας. Αλλά πρέπει να κρατηθούν. Με πάση θυσία πρέπει να κρατηθούν. Εμείς από το Σεπτέμβριο που ανοίξαμε έχουμε κάνει μια σειρά δραστηριότητες ως τώρα και προγραμματίζουμε και κάνουμε και συνέχεια. Εκεί θα πηγαίναμε τώρα, κύριε Θοδωρή, στις εκδηλώσεις που έχετε πραγματοποιήσει ήδη από την αρχή της χρονιάς, που είναι πολλές, πλούσιος και με μεγάλη συμμετοχή όχι μόνο κριτικών, αλλά γενικά ανθρώπων που τους αρέσει έτσι να σας στηρίζουν. Εμάς έχουμε το πλεονέκτημα να δώσουμε στον Πειραιά, επειδή είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας και έχει τους περισσότερους συλλόγους από πιο άλλο δήμο της Ελλάδος, διότι από όλα τα νησιά που ερχόταν έχουν κάνει και μια αδελφότητα, ας πούμε, Σπετσιοτόνων, Κάρπαθο, Ρόδο, Νάξο, που όλοι αυτοί οι νησιώτες αγαπάνε την Κρήτη και έχουμε πολλούς μαθητές και πολλούς φίλους που είναι από τα νησιά και έχουν πάντα πολύ κόσμο και εκτός κριτικούς κυρίως νησιώτες, αλλά έχουν και την υπόλοιπη Ελλάδα. Για πείτε μας λίγο, οι πρωτοβουλίες σας τώρα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τι περιλαμβάνει η ατζέντα σας, κάποια μαθήματα, μουσικοχορευτικά συγκροτήματα, για πείτε μας. Έχουμε τα μαθήματα χορού, τα μαθήματα μουσικής κυρίως λύρας, τα μαθήματα του θεάτρου που έχουμε θεατρικές ομάδες. Αυτό είναι Τετάρτη και Κυριακή. Έχουμε την εφημερίδα που βγάζουμε με 24 σελίδες κάθε τρίμηνο και κυκλοφορούν τα νέα μας
σε όλα τα μέλη και στους φίλους, ηλεκτρονικά αλλά τυπώνται κιόλας. Ετοιμάζομαι τώρα μια θεατρική παράσταση στις 18 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά τη θεατρική παράσταση, κάθε χρόνο γιορτάζουμε τους Αγίους 10 που είναι η προσπάθεια μας. Να σημειώσω εδώ και να πω, επειδή είναι η έδραση στο Ηράκλειο, ότι η πρόταση να είναι η προστάτε μας η 10η του Μιχάλη του Κόρακα, του πλασίου του 1880 που ιδρυθήκαμε τότε, ήταν η πρόταση δική του και καθιερωθήκανε, και υπάρχουν και στο Λάβαρο και στη Φραγίδα η 10. Μετά έχουμε τα κάλαντα που θα πούμε στους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας στον Πειραιά. Και συνεχίζουμε με τον Έτος. Τον Έτος πάντα κόβουμε την πίτα μας στο γήπεδο, στο Γιώργιο Καραϊσκάκη, και μετά ακολουθούν οι αποκρέφτες εκδηλώσεις και έγρομες και τέτοια. Έχουμε σιγά σιγά προγραμματίσει εκδηλώσεις. Δηλαδή από τώρα έχουμε προγραμματίσει την Πρωτομαγιά. Τρεις μέρες θα πάμε Θεσσαλονίκη. Το έχουμε προγραμματίσει από τώρα. Έχουμε να πούμε, πρόεδρε, έχουμε να πούμε πολλά, να συνδεθούμε και άλλες φορές. Άξι. Ναι, πάντα μας θυμόσαστε και πάντα τα παρουσιάζουμε αυτά. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Και εμείς τα χαιρετίσματα από τον Πειραιά σε όλη την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.